Με μεγάλη χαρά θα πάμε στο σημείο αυτό, στην Ιερά Μητρόπολη Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης. Μας περιμένει ο πρωτοσύγκελος, ο αρχιμανδίτης πατήρ Νεκτάριος Δαρδανός. Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη, πρώτα απ' όλα. Αληθώς Ανέστη. Χαιρόμεθα που σας ακούμε και σας βλέπουμε, να σας ευχαριστήσουμε εκ νέου για την αγάπη που δείχνετε στην Ιερά μας Μητρόπολη. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικοινωνούμε μαζί σας και επικοινωνούμε γιατί έχουμε τη μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο περιμένει πώς και πώς σήμερα το απόγευμα. Όντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό, δίπλα στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, τελείται η Ιερά Παράκλησης στον Άγιο Ένδοξο Νεομάρτυρα του Χριστού Κωνσταντίνου, τον Ιδραίο, που είναι πολιούχος του νησιού μας, αλλά και πολιούχος της νήσου Ρόδου. Και συν Θεός στις 5 το απόγευμα θα αναχωρήσει με τις πρέπουσες τιμές για την ιστορική πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, όπου και θα γίνει επίσημη υποδοχή της τιμίας κάρας 8 η ώρα στα προπήλαια στον Άρθικα του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης Ναυπλίου, και θα βρίσκεται εκεί η τιμία κάρα μέχρι και τις 22 Μαΐου, ούτως ώστε ο λαός της Αργολίδος να προσκυνήσει αυτόν τον τιμαλθέστατο θησαυρό που διαφυλάσσει το νησί μας. Ο Άγιος είναι η δύναμή μας. Όλοι οι Ιδραίοι ξεκινούν από εδώ, προσκυνώντας τα τίμια λείψανά τους στον Ιερό Καθεδρικό Ναό, αλλά και στο ναό του, τον οποίο έκτισε με κόπους πολλούς και μόχθους ο μακαριστός Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης, κυρός Ιερόθεος ο Τσαντίλης. Η ζωή του Αγίου είναι γνωστή, τα είχαμε πει και κατά το παρελθόν. Είναι νεομάρτυρας, εμαρτύρησε το νησί της Ρόδου στα 1800, εγεννήθη στα 1770, την περίοδο δηλαδή των ορλοφικών, στο ευλογημένο νησί της Ίδρας μας, και κατόπιν σε ηλικία 18 ετών ξενιτεύεται για να βρει μια καλύτερη τύχη, πηγαίνει στο νησί της Ρόδου, γνωρίζει εκεί τον Καπουδάν Πασά, αλλάζει, δυστυχώς γίνεται μουσουλμάνος, ασπάζεται το μωαμεθανισμό, και όταν θέλησε να επιστρέψει κατόπιν στην πατρίδα του και να ανηφορήσει προς την Κιάφα και το πατρικό του σπίτι, η μητέρα του τον αντιμετωπίζει έτσι πολύ σκληρά, λέγοντάς του ότι δεν εγέννησα ιό Χασάν, αλλά ιό Κωνσταντίνο, φύγε, συγκλονίζεται και κατόπιν μεταβαίνει στο Άγιον Όρος, γίνεται μοναχός, λαμβάνει την ευλογία στην Κωνσταντινούπολη από τον Πατριάρχη και κατεβαίνει στο νησί της Ρόδου για να ομολογήσει Ιησού Χριστόν ενώπιον του Καπουδά Πασά, και έτσι ξεκινούν τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια του Αγίου, ο οποίος θα βρει τον διαγχώνης θάνατον στα 1814 Νοεμβρίου του 1800. Εν συντομία, αυτός είναι ο βίος του Αγίου. Πολλά είναι τα θαύματα που συντελούνται καθημερινώς, έρχονται πιστοί με δάκρυα στα μάτια και μας εξομολογούνται τις παρεμβάσεις του Αγίου στη ζωή τους, και βλέπουμε πραγματικά ότι αποτελεί έναν πόλο έλξης ο Άγιος Νεομάρτης του Χριστού Κωνσταντίνου, ο οποίος με το αίμα του ποτίζει και το δέντρο της Λευτεριάς. Εδώ, στο νησί των Αυμάχων, στο νησί του Ανδρέα Μιαούλη, στο νησί της Βουμπουλίνας, στο νησί των Ηρών του γένους μας, των Ιδραίων Ναυμάχων Θαλασσαίτων. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν πραγματικά μεγάλη μας χαρά, και να επαναλάβουμε 8 η ώρα το βράδυ περίπου, έτσι, στον Ναύπλιο. 8, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγιο Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, ο οποίος έστειλε το αίτημα αυτό και ανταποκρίθηκε άμεσα ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, και έτσι ο λαός του Ναυπλίου θα έχει τη δυνατότητα να προσκυνήσει τον Άγιο Νεομάρτυρα του Χριστού Κωνσταντίνου. Είναι μια ιδιαίτερη ευλογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Κάθε καλό, ο Θεός μαζί. Ακούσατε λοιπόν, η μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο περιμένει, πραγματικά το βλέπουμε και από τις τοπικές εκεί ιστοσελίδες. 8 το βράδυ λοιπόν, έως και τις 22 του μήνα, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Νέου Βυζαντίου Ναυπλίου, θα παραμείνει για προσκύνηση. Μια μικρή ανάσα τώρα και περνάμε στην επικαιρότητα.